εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΦΑΕΛ, τον Μιχάλη, ο οποίος θέλει μάλλον να μας μιλήσει για το τι θα γίνει μέχρι αύριο, οπότε και είναι τον ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα Χρήστο. Αρχικά θέλω να χαιρετήσω τους απανταχουλέοντες. Πριν να ασχοληθούμε για το αυριανό παιχνίδι και τα σχετικά που θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο μας, εμείς θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε για το θέμα που συζητιέται τις τελευταίες ημέρες, το θέμα το στημένο, όλα αυτά που βλέπουμε, απλά γιατί κάποιοι κάνουν τόσο τον καιρό, ο κόσμος μιλάει για όλα τα θέματα, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν όλοι οι παράγοντες όλων των ομάδων, οι προέδροι, οι αξιωματούχοι, δηλαδή ο κύριος λόγος που εγκατέλειψε ο παραπάνω κόσμος τα γήπεδα τα τελευταία χρόνια είναι γιατί δεν χαιρετούν την κοροϊδία. Πρέπει επιτέλους να ψάξουν οι αρμόδιοι αστυνομία, να σταματήσουν να κυνηγούν φαντάσματα, να ρίχνουν όλες τις ευθύνες πάνω στους οπαδούς, πάνω στα οργανωμένα σύνολα, που μπορεί να έχουμε τα λάθη μας, όχι μπορεί, υπάρχουν λάθη, γίνονται λάθη. Αλλά τα λάθη μας διαχρονικά τα πληρώσαμε και με το παραπάνω. Και με φυλακίσεις και με άλλες διάφορους τρόπους. Πρέπει επιτέλους να ψάξουν και να λύσουν το πρόβλημα που βασανίζει το ποδόσφαιρο και που ξαναλέω ότι εν τούτος ο κύριος λόγος που έφτιαξαν τον κόσμο από το γήπεδο. Εντάξει, σήμερα η αλήθεια είναι ότι κάνουν κάποιες έρευνες, προσπαθούν να καλέσουν κόσμο μέσα, να πιάσουν να κάνουν ανακρίσεις. Αποτελέσματα θέλουμε να δούμε, Χρήστο. Έρευνες για το Θεασίνε έγιναν πολλές φορές. Άμα πρόκειται για να καταδικάσουν οπαδούς ή για να τιμωρήσουν απλόν κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο, αμέσως βρίσκουν τον τρόπο και καταδικάζουν τον κόσμο. Άμα πρόκειται για αυτούς που δικούν, επειδή έχουν όλοι μέρισμα που τούτο είναι το σύστημα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, είτε αφορά το στοίχημα, είτε αφορά απλά προσυμφωνημένους αγώνες, και αμέ πάντα παρατηρούν τα σκαλώματα, δεν προχωρά από καμιά υπόθεση. Απαιτούμε επιτέλους να καθαρίσουν την κατάσταση. Δεν είμαστε κοροϊδά. Ξέρουμε τι γίνεται, βλέπουμε τι γίνεται. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί λύση για να καθαρίσει την κατάσταση. Τώρα, να προχωρήσω. Όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, πολύ σημαντικό παιχνίδι, θέλουμε να καλέσουμε ολόκληρο τον κόσμο της ΑΕΛ να σταθεί δίπλα στην ομάδα. Έχει ΑΕΛ, όλοι ξέρουμε ότι το μεγάλο όπλο της ΑΕΛ πάντα είναι ο κόσμος της. Ποτέ δεν είχαμε τα διάφορα βήματα που έχουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Είναι ο κόσμος μας που γιατί ξεχωριστή δύναμη στην ΑΕΛ. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο μας να παρευρεθεί μαζικά, να γεμώσουμε το γήπεδο και με τη φωνή μας, με τον παλμό μας, να σπρώξουμε την ομάδα μας στην νίκη που τόσο πολύ θέλουμε. Απόψε το βράδυ θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι στο ΣΥΦΑΕΣ, στον αέριο, στο κεντρικό μας οίκημα και θέλουμε να καλέσουμε πάλι όλον τον κόσμο μας να δώσει το παρόν του. Πολλά σημαντικά τα πάρτι για μας πριν το παιχνίδι. Ο κόσμος να στηρίξει το σύνδεσμο, γιατί όποτε δυνατός ο σύνδεσμος ενωμένος, συσπηρωμένος, μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να βοηθούμε και να ενισχύουμε την ομάδα μας με τον τρόπο που πρέπει. Επίσης, να ενημερώσω για αύριο στις 5.30 δίνουμε ραντεβού στο ΑΜΕΓΑ Καψάλου για να ξεκινήσουμε μαζικά την πορεία μας προς το γήπεδο. Πάλι θέλουμε τον κόσμο μαζί μας να ακολουθήσουν τις οδηγίες των οργανωτών που θα είναι εκεί για να πάμε όλοι μαζικά, όλοι σαν μια οικογένεια στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα μας. Άρα με λίγα λόγια, σήμερα έχει πάρτι στον αέριο και αύριο πορεία στις 5.30 στον ΑΜΕΓΑ. Καψάλου. Καψάλου, για να ανεβεί ο κόσμος να πάει πάνω στην Ανατολική. Πάντως νομίζω ότι είναι άσχη κόσμο. Έτσι, που, εντάξει, θα είναι όπως παγιά να ξεφυλίσει, αλλά νομίζω ότι ένα τεσσάρι, πεντάρι μάλλον να τόσει η Ανατολική. Χρήστο, ο κόσμος της ΑΕΠ πάντα στέκεται δίπλα στην ομάδα. Τούτο είναι αποδεδειγμένο διαχρονικά. Απλά έχει πολύ κόσμο που για τους λόγους που ανάφερα πριν σταμάτησε να ακολουθεί, όχι την πιο συγκεκριμένα την ΑΕΛ. Γενικά απαξιώθηκε τόσο πολλά το κυπριακό ποδόσφαιρο και ο κόσμος εγκουράστηκε με την κατάσταση. Απλά θέλουμε να καλέσουμε και τους αελίστες που μπορεί να το κάνουν από αντίδραση, που μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να απομακρύστηκαν λίγο. Θέλουμε να καταλάβουν ότι η ΑΕΛ τους έχει ανάγκη. Η ΑΕΛ έχει ανάγκη και τον τελευταίο να αελίστα να δει πλάτη. Και εμείς έχουμε καθήκον να τη στηρίξουμε. Χωρίς δικαιολογίες όπως κάνουμε πάντα. Μιχάλη, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία για αύριο. Καλά να περάσετε. Ευχόμαστε και πριν και μετά το match. Τώρα από εκεί πέρα ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΦΑΕΛ που έκανε ξεκάθαρη έκκληση στον κόσμο για να παρευρεθεί αύριο στην Ανατολική Κερκίδα στον τέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.